πιτσιλού που έδωσε την κουζίνα στην κυρία που μας πήρε και δεν είχε. Ευχαριστώ πολύ για την άμεση ανταπόκρισή σας, το λέω ειλικρινά. Λοιπόν, πάμε στο τραπέζι μας, την κυρία Ορσαλία Παρθένη. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Γνωστή Ελληνίδα σχεδιάστρια και ομοίως δίπλα της η κυρία Νότι Ρωμανίδου. Νόπι Ρωμανίδου. Νόπι, σας βάφτισα και εσάς. Έχουμε μια συνήθεια εδώ είναι και συνήθεια. Βαφτίζουμε. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκαμε. Είπαμε να μιλήσουμε στον Ελληνικό. Ωραία. Και να πούμε για πράγματα που συμβαίνουν, Ορσαλία μου και Νόπι, στην Ελλάδα και νομίζω ότι πρέπει να τα φωτίσουμε και να τα δείξουμε, διότι και η δημιουργικότητα και όλο αυτό έτσι το, πώς να πω, το πνεύμα πραγμάτων που γίνονται πρέπει να φαίνεται. Αυτό που γίνεται τώρα και συμμετέχετε κι εσείς και πολλοί άλλοι γνωστοί σχεδιαστές Έλληνες κυρίες και κύριοι, αναδεικνύει προς τα έξω τη χώρα μας με έναν τρόπο οικολογικό. Ναι. Θέλετε να μας πείτε τι είναι αυτό? Όπως θέλετε. Όσον αφορά όλη την διοργάνωση και τη σκέψη και που το ξεκίνησε εκείνη. Πες μας, Νόπι. Καταρχάς, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση. Κατά δεύτερον, αναφορικά με το DoitEco. Το DoitEco Project αποτελεί μια σειρά οικολογικών δράσεων και δραστηριοτήτων και καταλήγει, έχει αποκορύφωμα μια μεγάλη ελληνική επίδειξη μόδας, οικολογική επίδειξη μόδας, με τους μεγαλύτερους Έλληνες σχεδιαστές και κάποιους από το εξωτερικό. 26 μεγάλα ονόματα από την Ελλάδα και κάποια από το εξωτερικό, μεταξύ αυτών και η D-Squared, το γνωστό δίδυμο. Το γνωστό δίδυμο της Μυκόνου. Λοιπόν, άρα, πολλά ονόματα, ενώ βλέπουμε υπέροχα πλάνα, τα κοίταζα και προηγουμένως, υπέροχες δημιουργίες. Πότε θα γίνει αυτό και δηλαδή πού θα παρουσιαστεί, πού θα φιλοξενηθεί και πώς μπορεί ο κόσμος να το πλησιάσει όλο αυτό που κάνετε? Καταρχάς, θα ήθελα να πω για τις οικολογικές δράσεις κάποια πράγματα, ναι. Γιατί δεν πρέπει να είμαστε προσκολλημένοι στη μόδα. Το DoitEco δεν είναι απλά μόδα. Χαίρομαι που το λες. Πολλές δράσεις, απλά καταλήγει σε ένα, έχει ένα happy end, ας πούμε. Ουσιαστικά, κάναμε γκράφιτι από γρασίδι στην Τεχνόπολη, μπορεί ο καθένας να πάει να το δει, που είναι πολύ εντυπωσιακό και θα γίνει και δεύτερη φορά. Έγινε ένα σεμινάριο που συνδύαζε μόδα με οικολογία. Όπου είχαμε πολύ μεγάλους ομιλητές, μεταξύ αυτών και η εταιρεία Toms και Unilever και πολλές άλλες. Τώρα θα βάλουμε μάτια στα δέντρα, στο Σύνταγμα και στον Γκάζι. Μια πολύ εντυπωσιακή ενέργεια και θα δείξουμε ουσιαστικά ότι τα δέντρα μας βλέπουν και έχουν ψυχή και βλέπουν κάθε μας κίνηση, οπότε πρέπει να προσέχουμε αν πετάμε τα σκουπίδια, αν ρυπαίνουμε το περιβάλλον γενικά. Και στις 14 Γενάρη, τώρα την Τρίτη, στις 8 η ώρα, έχουμε τη μεγάλη επίδειξη μόδας, όπου οι μεγαλύτεροι σχεδιαστές θα μας πούν πώς μπορούν να δημιουργήσουν οικολογικά. Πάμε στην Ορσαλία Παρθένου που έχουμε κοντά μας, να δούμε τι σημαίνει δημιουργώ οικολογικά. Πρώτα απ' όλα, δημιουργώ οικολογικά σημαίνει ότι δεν δημιουργώ κάτι το οποίο είναι για πέταμα. Δημιουργώ κάτι που είναι ποιοτικό και διαχρονικό. Τουλάχιστον εγώ έτσι το βλέπω και έτσι νομίζω το βλέπει και δηλαδή η εταιρεία που συνεχίζω τόσα χρόνια. Όχι συνθετικά υφάσματα, όχι πλαστικά, όχι σκουπίδια σε θάλασσες και ακτές. Αυτό. Όχι μόδα η οποία θα τη βαρεθώ και θα την πετάξω μέσα σε 3 μήνες γιατί είναι πάρα πολύ κραυγαλαία και δεν θα τη φορέσω την επόμενη σεζόν. Όχι συνθετικά υφάσματα. Στο βαθμό που μπορούμε, γιατί δεν μπορούν να γίνουν και όλα που θέλουμε πάντα σε φυσική ίνα, αλλά τα περισσότερα. Και όσο αφορά το μέρος που τα φτιάχνουμε, ντόπια πράγματα. Γιατί τα πράγματα που ταξιδεύουν σίγουρα αφήνουν το αποτύπωμά τους. Δεν μιλάμε μόνο για το κομμάτι της κρίσης και το κομμάτι της εγχώριας κατανάλωσης που τονώνει την τοπική οικονομία. Μιλάμε για τη χρήση μερικές φορές πρακτικών που μπορεί να έχουν ξεχαστεί. Όπως? Υπάρχουν τώρα πια τεχνίτες στη δουλειά μας. Τα τελευταία χρόνια είχαν αρχίσει να εκλείπουν. Δηλαδή, ούτε πολλά υφάσματα πλέκονται στην Ελλάδα, ούτε πολλά πλεκτήρια ρούχων έχουν μείνει, ούτε πολλοί άνθρωποι που βγάζουν παπούτσια ή τσάντες. Δηλαδή, όλα αυτά σιγά σιγά έχουν συρρικρωθεί. Είναι σημαντικό να ξανααναπτύσσουμε αυτού του είδους τις πρακτικές, γιατί τουλάχιστον πριν 30 χρόνια η Ελλάδα. Πόσο δίκιο έχεις, πόσος κόσμος ζούσε από αυτά? Όχι μόνο ζούσε από αυτά, αλλά γινόντουσαν και όμορφα πράγματα. Mm-hmm. Τα οποία πια δύσκολα μπορούν να γίνουν με ένα spec sheet που το στέλνεις στην Κίνα για να σου το βγάλουν έτσι όπως το έχεις φανταστεί. Είναι άλλο να είσαι από πάνω. Όμως τώρα, βρε Ορσαλία, πόσα ρούχα και μεγάλων σχεδιαστών. Άμα δούμε την ταμπέλα, βλέπουμε Πακιστάν, Μπαγκλαντές, Βιετνάμ, Κίνα. Νομίζω ότι είναι τεράστιο το ποσοστό, δεν είναι? Δεν λέω ότι πρέπει όλα να γίνονται εδώ. Απλά
κάποια να γίνονται και εδώ. Ναι. Και σίγουρα η τιμή δεν μπορεί ποτέ να είναι συναγωνίσιμη, γιατί είναι άλλο το κόστος να το φτιάχνεις εδώ και άλλο εκεί. Αλλά μπορεί ο κόσμος πιο συνειδητά να λέει ότι είμαι πολύ φτωχός για να ψωνίζω φτηνά. Είναι σημαντικό αυτό, είναι ένα παλιό ρητό και είναι σημαντικό γιατί γεμίζουμε και χώρο, τις ντουλάπες μας μάχρι στα πράγματα τα οποία τα ξεχνάμε, τα πετάμε. Ξέρεις, και θέλουμε να ικανοποιούμε την ψυχολογία μας. Που λέγανε οι παλιοί, το φτηνό το κρέας το τρώνε τα σκυλιά. Και το έχουμε δει πολλές φορές σε ρούχα, να είναι αυτό που λέμε της μιας φοράς. Επειδή όμως όλο αυτό τώρα πρέπει να το προσαρμόσουμε σε μια Ελλάδα δύσκολη. Μπορούμε να παίρνουμε ένα κάθε δύο χρόνια και να είναι καλό. Σιγά σιγά φτιάχνουμε καρδαρόμπα, δεν χρειάζεται να παίρνουμε 500. Τώρα αυτό πρέπει να γίνει, αυτό που λες. Δημιουργούμε και πολλά σκουπίδια επίσης. Αυτό που λες τώρα είναι, πώς το λένε, εκπαίδευση κοινωνική και εκπαίδευση καταναλωτική, στην οποία όλα αυτά τα χρόνια δεν είχαμε μπει. Δηλαδή είχαμε μπει σε μια μανία περιοδικών και ηλουστρασιών και πάρτε και ζήστε, ψωνίζω, άρα υπάρχω. Θέλουμε λίγο φαντασία όταν κάνουμε styling. Δηλαδή το να είμαστε όμορφοι δεν σημαίνει ότι πρέπει να φοράμε ένα πολύ εντυπωσιακό ρούχο. Η ομορφιά δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ένα καλοφτιαγμένο, όμορφο, μας κάνει να αισθανόμαστε όμορφα και θα είμαστε σίγουρα όμορφες. Και μπορεί να είναι και το ίδιο. Δεν πειράζει να το βάλουμε και δεύτερη φορά και τρίτη. Άλλο μεγάλο θέμα τώρα από εδώ. Έξυπνο τρόπο. Ας βάλουμε τα κοσμήματα της γιαγιάς μας. Λέω ένα παράδειγμα. Που είναι και είναι και vintage, μια χαρά, χωρίς να χρειάζεται να τα πληρώσεις. Δεν μπορεί να είναι όλα έτσι. Σίγουρα πρέπει να έχουμε καινούργια πράγματα, καινούργιες ιδέες. Και αυτό προσπαθήσαμε να κάνουμε και εμείς σε αυτή την επίδειξη. Δηλαδή, χρησιμοποίησαμε τεχνικές, τρόπους και υλικά τα οποία κατά τον καθένα από εμάς είναι οικολογικά. Mm-hmm. Και δημιουργήσαμε μία πρόταση. Και αυτό είναι σημαντικό. Στα πλάνα που βλέπουμε. Εμένα μου αρέσουν πάρα πολλά πράγματα από αυτά που βλέπω. Αυτά είναι προηγούμενη δουλειά. Ναι. Α, είναι προηγούμενη. Ναι, ναι. Σε αυτή τη λογική θα κινηθεί και αυτή. Ακριβώς, ναι. Δηλαδή, Νόπι, κυρίως οι φίλες μας που θα έρθουν. Ναι. Τι θα βρουν? Θα βρουν οικολογικά ρούχα, 100% φορέσιμα. Δεν θα δουν κατασκευές. Φορέματα, παντελόνια, μπλούζες, τι? Τα πάντα. Τα πάντα. Τα πάντα. Θα είναι 30 σχεδόν δημιουργοί, οι οποίοι θα μας παρουσιάσουν την οικολογική τους πρόταση. Αλλά αυτό που είναι πολύ σημαντικό να πούμε είναι αυτό που είπατε και εσείς πριν, σχετικά με την εκπαίδευση. Το DoitEco έχει ως σκοπό να ενισχύσει την εταιρική οικολογική ευθύνη των συμμετεχόντων, την οικολογική συνείδηση των ανθρώπων που θα παρακολουθήσουν την εκδήλωση, γενικά, το project, να εκπαιδεύσει το καταναλωτικό κοινό σε πράσινες πρακτικές και να δείξει ότι η Ελλάδα της κρίσης όχι μόνο δημιουργεί, καινοτομεί κιόλας. Και πολλά μάτια από το εξωτερικό θα είναι στραμμένα στην Ελλάδα 14 πρώτου στις 8. Διάβαζα ότι είναι άλλες 5 πόλεις, Νέα Υόρκη, Βανκούβερ, αυτή η έκθεση ταξιδεύει και πόλη. Εκεί. 7η πόλη παγκοσμίως είναι η Αθήνα, γιατί οργανωμένο Eco Fashion Event παγκοσμίως γίνεται σε 6 πόλεις, 7η η Αθήνα. Άρα είμαστε μέσα στα πράγματα. Ναι, και επίσης αξίζει να αναφερθεί ότι μας υποστηρίζει, το DoitEco υποστηρίζεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης, υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, από τον ΣΕΒΕ, το Σύνδεσμο Εξαγωγών Βορείου Ελλάδος, και από τρεις πολύ μεγάλες εταιρείες, τη Unilever, το King George και την Dimstel. Μια χαρά, τα πάμε όλα. Τελευταία ερώτηση πριν πάμε σε διαφημίσεις στην Ορσαλία. Τι θα σύστηνες, τι θα πρότεινες σε όσες κυρίες μας παρακολουθούν να κάνουν ή να μην κάνουν αυτή την εποχή? Ενδυματολογικά εννοώ. Δηλαδή να πάνε και να ψωνίσουν, ας πούμε, αυτό το ένα πράγμα, να χρησιμοποιήσουν από αυτά που έχουν. Κάτι έτσι σαν οδηγό. Κάθε σεζόν το σωστό είναι κανείς να ανοίγει την ντουλάπα του την ώρα που αλλάζει τη σεζόν και βάζει τα καλοκαιρινά στα χειμερινά. Εγώ το κάνω, δεν ξέρω αν το κάνω. Mm-hmm. Γιατί όταν είναι και όλα πίχτρα τα πράγματα μέσα στην ντουλάπα τα χάνουμε. Τι λες τώρα, ου. Λοιπόν, όταν αλλάζουμε την ντουλάπα μας κάθε σεζόν, καλό είναι να ξεσκαρτάρουμε κάποια πράγματα. Έτσι ανακαλύπτουμε πράγματα που μπορεί να έχουμε να φορέσουμε καιρό και τα ξαναδοκιμάζουμε. Γιατί και το σώμα μας αλλάζει. Αδυνατίζουμε, παχαίνουμε, συμβαίνουν διάφορα. Μεγαλώνουμε. Θέλει λοιπόν να τα ξανακοιτάμε τα ρούχα μας. Μερικές φορές μπορεί να πρέπει και να τα μεταποιούμε για να δείχνουν πιο. Διαφορετικά κάτι άλλο. Αλλάζουμε και εμείς γούστο, αλλάζουμε ψυχολογία. Mm-hmm. Και μέσα σε αυτή την καρδαρόμπα που έχουμε, να προσθέτουμε τα πράγματα που πραγματικά χρειαζόμαστε. Και αυτά τα πράγματα είναι συνήθως ένα καλό πανοφόρι και ένα καλό αξεσουάρ και ένα καλό κοκτέιλ φόρεμα πρέπει να το έχει
μια οποιαδήποτε ντουλάπα. Mm-hmm. Τα υπόλοιπα πράγματα μπορεί να είναι πιο περιορισμένα. Δεν λέω ότι θα φοράς το ίδιο τίσερτ, το πλένεις και το ξαναφοράς. Ναι. Σίγουρα όμως το να έχεις ένα ωραίο βαμβακερό τίσερτ, το οποίο είναι καλό ποιοτικά και δεν στρίβει με το πρώτο πλήσιμο ή δεν ξεβάφει, είναι σημαντικό. Ας έχεις τρία, προλαβαίνεις να τα φοράς. Δεν χρειάζεται να έχεις 15. Είδες απλές συμβουλές που σε βγάζουν από αυτή τη λογική του παίρνω και αυτό που γινόταν παλιότερα. Δηλαδή, γιατί τώρα νομίζω ότι ούτως ή άλλως το μεγαλύτερο ποσοστό έχει κοπεί. Μα ο περισσότερος κόσμος ψωνίζει συνήθως, ακόμα και τώρα που μπορεί να μην έχει τόσα χρήματα, για να φτιάξει την ψυχολογία του. Στην πραγματικότητα δεν χρειαζόμαστε περισσότερα έτσι, πράγματα. Όπως το λέω. Όμως, όταν μπαίνουμε σε ένα μαγαζί και είμαστε πιο συνοδευτοί σε αυτό που χρειαζόμαστε και θέλουμε, θα κάνουμε και πιο σωστή επιλογή. Και ακόμα και αν να δώσουμε κάτι παραπάνω, θα το έχουμε πάρει και θα είμαστε σίγουροι για την επιλογή μας. Να μην ψωνίζουμε άσκοπα. Έτσι. Τσιάμπα χρήματα. Κάτι τελευταίο θέλω να προσθέσω. Εγώ για τον DoitEco θα μιλήσω. Εσύ ναι, να θυμίσεις και τη πώς μέρα. Πώς πρέπει να αντιθούμε. Να μας θυμίσεις και τη μέρα πάλι και την ώρα. 14 πρώτου είναι κλειστή εκδήλωση. Α, είναι κλειστή εκδήλωση. Αλλά 14 πρώτου, 14 πρώτου στην Τεχνόπολη. Από εκεί και πέρα, πώς ανοίγει αυτό για τον κόσμο. Δηλαδή, ο καθένας ακολουθεί το σχεδιαστή που του αρέσει για αυτό το θέμα. Αν θέλει κάποιος να έρθει, ναι, ναι. Θα πρέπει να μπει στο website μας, doitecoproject.com και εκεί μπορεί να κατευθυνθεί για το πώς μπορεί να αποκτήσει μια πρόσκληση. Ωραία. Αλλά πες θα μας. Ήθελα να πω ότι πολλοί από τους σχεδιαστές που συμμετέχουν, όπως και η Ορσαλία, θα παραχωρήσουν το ρούχο τους για φιλανθρωπικό σκοπό. Θα γίνει μια δημοπρασία στο τέλος και τα έσοδα θα δοθούν για το μη κερδοσκοπικό οργανισμό μαζί για το παιδί. Μπράβο σας. Και επίσης και η εταιρεία Toms παραχωρεί δύο παπούτσια, δύο ζευγάρια παπούτσια και η εταιρεία Θύρος το ίδιο. Μια τσάντα. Έχουμε πάρα πολλά πράγματα που βλέπετε. Θα σε φέρω εδώ να μου λες τα δώρα που κάνει η εκπομπή. Όχι. Εντάξει. Εγώ όμως δεν αποκάλυψα το ρούχο μου, επίτηδες. Μου πες να πω. Γιατί? Αν θέλεις, πες. Για πες το. Δεν θες, θα είναι έκπληξη. Να είναι έκπληξη. Να το πούμε ή να μην το πούμε. Έλα, εγώ λέω να το περιγράψεις, γιατί άλλο εικόνα, άλλο τα λόγια. Οπότε περιέγραψε το. Λοιπόν, εγώ έφτιαξα ένα πανοφόρι από μια παλιά κουρελού. Κουρελού όμως με την έννοια, όχι τις κουρελούς που είναι κουρέλια. Είναι κουρελούδες που έφτιαχνε ο πατέρας μου στη δεκαετία του 80 σε μοναστήρια με μάλινα ολόμαλα ρέλια. Πολύ ωραίο. Και αποφάσισα να την χρησιμοποιήσω και να φτιάξω ένα πανοφόρι. Πάρα πολύ. Δηλαδή, χρησιμοποίησα κάτι το οποίο έχει να κάνει με το παρελθόν της εταιρείας μου. Mm-hmm. Είναι υλικά τα οποία είναι 20 χρονών, τα οποία είχαν χρησιμοποιηθεί και είχαν φτιαχτεί με παραδοσιακό τρόπο σε μοναστήρι. Χωρίς όμως να θέλω να βγάλω ένα απόλυτα ethnic look. Γιατί και αυτό, εντάξει, δεν μπορούμε να τους βγάλουμε όλες καραγκούνες. Και αυτό μέχρι ένα σημείο. Να μην πάμε και στα λόγια. Δηλαδή, πρέπει να σκεφτόμαστε σύγχρονα. Αυτό είναι ένα κομμάτι του άλλου. Όταν το παρουσιάσετε λοιπόν, επειδή το έχουμε πει, θέλουμε να το δούμε κιόλας, θα το δείξουμε. Σας περιμένω. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή επιτυχία να έχετε. Να είστε καλά. Λοιπόν.